Κόκκινο χαλί σας υποδεχτήκαμε, κύριε Κουτρουμάνη. Για χαρά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης, ειδικός σύμβουλος ασφάλισης, πρώην υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης κοντά μας. Καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν να έχουμε, καλές ειδήσεις να έχουμε. Μακάρι. Και κυρίως στα θέματα τα δικά σας που διαχειρίζεστε, ο κόσμος που έχει ανάγκη, συνταξιούχοι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί έπονται και αλλαγές και στο ασφαλιστικό και να δούμε και με τις συντάξεις χειρίας. Καταρχήν φεύγουν πολλοί. Φεύγουν πολλοί προς... Φαίνεται ότι θα έχουμε ρεκόρ φέτος. Ρεκόρ εκεί. Ναι, είχαμε βέβαια τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς αύξηση. Mm-hmm. 210, 220, 230 χιλιάδες σε ετήσια βάση. Έτσι. Να, είναι ναι. Πολύ σημαντικό. Και βέβαια αναμένεται φέτος να ξεπεράσουμε τις 230. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι φεύγουν πολλοί και το δεύτερο χαρακτηριστικό βλέπουμε πολλούς συνταξιούχους να εργάζονται. Ναι, κοιτάξτε, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στους οποίους έχουν μειωθεί και πολλοί οι συντάξεις. Mm-hmm. Ναι, επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν όταν συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης. Mm-hmm. Και βέβαια συνεχίζουν εργαζόμενοι για πολλά χρόνια, θα έλεγα. Ναι. Ναι. Γιατί οι συντάξεις τους είναι μικρές. Εντάξει, το ένα είναι αυτό. Το ύψος των συντάξεων. Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο είναι ότι τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα χωρίς να μειώνεται η σύνταξη. Mm-hmm. Πληρώνουν απλά κάποιες προσαυξημένες εισφορές. Mm-hmm. Για τους μισθωτούς τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να. Και αυτοί συνταξιοδοτούνται και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν στις ίδιες εταιρείες να εργάζονται. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Κουτρουμάνη, για αυτούς που σκέφτονται να περάσουν την πόρτα συνταξιοδότησης. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις τους λείπουν κάποια χρόνια και οδηγούνται στην λύση της εξαγοράς πλασματικών. Πότε λοιπόν αναγνωρίζονται τα πλασματικά και να δούμε αν συμφέρει, πόσο κοστίζουν. Ναι, τα πλασματικά αναγνωρίζονται οποτεδήποτε, αλλά ακόμη και με την αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση αναγνώρισης. Εμείς συνιστούμε να υπάρχει αυτή η επιλογή, δηλαδή όταν είναι κάποιος κοντά στη σύνταξη, γιατί έχει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι μπορεί να παρακρατηθεί η σύνταξη, να παρακρατηθεί το κόστος εξαγοράς, τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει από τη σύνταξη. Και το δεύτερο είναι ότι θα έχει πλήρη εικόνα το τι χρειάζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα χρειαστεί να συμπληρώσει, να αναγνωρίσει για να συμπληρώσει τα 40 χρόνια ή άλλα αίτια ασφάλισης προκειμένου να βγει στη σύνταξη. Και αυτά που αναγνωρίζονται είναι σπουδές, αυτά... παιδιά, ανεργία, χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας, κενά ασφάλισης, στρατιωτική θητεία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το πόσο, έτσι, τώρα. Το πόσο, τώρα, για τους μισθωτούς, το κόστος είναι 20% επί του τελευταίου μισθού. Για πολλούς αυτό είναι υψηλό κόστος. Mm-hmm. Γιατί για κάποιον που έχει, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ, είναι 400 ευρώ το μήνα. Ναι. Και είναι αρκετά. Μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 7 χρόνια. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, παρά το γεγονός ότι ακούστηκε ότι μπορεί να περιοριστεί ο χρόνος που μπορούν να αναγνωρίσουν. Άρα μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα χρόνια, mm-hmm. μπορούν να παρακρατούνται από τη σύνταξη και στην περίπτωση που τα πληρώσει FAPAX έχει μια έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που αναγνωρίζει. Α, για κάθε χρόνο. Για κάθε χρόνο που αναγνωρίζει. Δηλαδή αν αναγνωρίσει το μάξιμο που είναι 7 χρόνια έχει 14% μείωση στο κόστος της εξαγοράς. Mm-hmm. Αυτά ισχύουν για τους μισθωτούς. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το κόστος είναι ανάλογο της εισφοράς που καταβάλουν για τη σύνταξη. Ναι. Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Και άρα το κόστος τους είναι 176 ευρώ το μήνα. Για κάθε μήνα δηλαδή που θα αναγνωρίσουν, πληρώνουν 176 ευρώ. Και αυτοί μπορούν να πληρώσουν σε δόσεις την εξαγορά και να παρακρατηθεί από τη σύνταξη. Mm-hmm. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικά για τώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι 31/12/16, που διατηρούν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τον πλασματικό χρόνο με κόστος 6,67% επί του μισθού που είχαν τότε. Και βέβαια όσοι σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις έχουν και αυτοί το 20% που έχουν και η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm.
Πάντως καταλαβαίνουμε, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, για όλες τις περιπτώσεις είναι υψηλό το κόστος και πρέπει να το μετρήσουν και να το ζυγίσουν καλά οι ενδιαφέροντες. Πολλοί πρέπει να πω όμως ότι είναι κοντά στη συμπλήρωση των 40 ετών, γιατί η μεγαλύτερη κατηγορία που κάνει αναγνωρίσεις είναι αυτοί που συμπληρώνουν τα 62 σε ηλικία και 40 χρόνια ασφάλισης. Πολλοί από αυτούς έχουν 37, 38, 39, συμφέρει λοιπόν η εξαγορά, ακόμη και με μεγαλύτερο κόστος, προκειμένου να πάρουν 2, 3, 4 χρόνια νωρίτερα τη σύνταξη. Τώρα, για δώστε μας κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες απαντήσεις για το μεγάλο θόρυβο και τη σκόνη που έχει σηκωθεί σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι 65.000 περίπου συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους η σύνταξη έχει εκδοθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δεν έχει γίνει η αναπροσαρμογή των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση τριετίας. Με βάση τα ισχύοντα, για την πρώτη τριετία ο συνταξιούχος, ο επιζών σύζυγος, λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά την τριετία όμως αυτό μειώνεται στο μισό. Αυτό δεν έχει γίνει για πολλές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους και παρατηρείται το φαινόμενο τώρα να ζητούνται αναδρομικά ποσά τα οποία ουσιαστικά οδηγούν σε μεγάλη μείωση του εισοδήματος του συνταξιούχου. Δηλαδή, αν κάποιος καλείται να πληρώσει 10, 12, 15.000, είναι χρήματα πάρα πολλά για ένα συνταξιούχο. Τώρα, εξετάζονται διάφορα σενάρια. Το να υπάρξει διαγραφή της οφειλής αυτής δεν φαίνεται πιθανό επί του παρόντος. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται πιθανό είναι να γίνει η αποπληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, όπως λέμε, συντάξεων, σε πολλές δόσεις μέσα από τη σύνταξη που λαμβάνουν. Πάντως το πρόβλημα είναι μεγάλο και είναι ευθύνη του ΕΦΚΑ. Δεν είναι ευθύνη των συνταξιούχων. Στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν δηλώσει την εργασία ή την καταβολή και, και άλλη σύνταξη. Να πούμε ότι αυτό όμως αφορά αποκλειστικά εκείνους οι οποίοι έχουν συνταξιοδότηση, είπαμε, μετά από τις 13 Μαΐου του 2016 και δεν και εργάζονται ή λαμβάνουν δική του σύνταξη. Αν δεν λαμβάνει δική του σύνταξη, παίρνει, συνεχίζει να παίρνει ολόκληρο το ποσό τη σύνταξη χειρίας. Αν όμως εργάζεται ή παίρνει 62 δικαιώματα σύνταξη, τότε στην τριετία γίνεται αυτή η αναπροσαρμογή. Ναι, και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω αυτό το ποσό. Και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω. Να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει και ένα κατώτερο όριο που είναι στα 426 ευρώ. Δηλαδή, αν μετά τη μείωση το ποσό είναι κάτω από αυτό το ποσό, απονέμεται, δίνεται αυτό το ποσό. Άρα, αν έπαιρνε σύνταξη, για παράδειγμα, 400 ευρώ χειρίας, δεν έχει επίπτωση σε αυτή την περίπτωση. Αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία των 65.000, όπως είπαμε, είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό και πρέπει, επειδή είναι ευθύνη του ΕΦΚΑ, πρέπει να γίνει ανάλογη, θα έλεγα, ρύθμιση, προκειμένου να μην χάσουν οι άνθρωποι ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος και μάλιστα με βίαιο τρόπο. Ναι, βέβαια είναι και ο αντίλογος, βγαίνουν από την άλλη πλευρά οι υπόλοιποι και λένε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δύο ταχύτητες, εμείς γιατί δεν τα πήραμε. Ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά όταν έχεις δηλώσει και πολλοί από τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας έχουν κάνει επανειλημμένες αιτήσεις και λένε ότι σας παρακαλώ, έχω συμπληρώσει την τριετία, μειώστε μου τη σύνταξη, μην μου τα ζητήσετε μετά όλα. Τώρα, όταν έχουν περάσει 3, 4, 5 χρόνια από τότε και δεν έχει γίνει κάτι, πρέπει και αυτό να εκτιμηθεί. Λοιπόν, περιμένουμε αυτές τις απαντήσεις, τα εύλογα ερωτηματικά, τις απορίες αλλά και τις ανάγκες. Έτσι, να τις έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί το θέμα είναι προς συζήτηση, τρέχει, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Κύριε Κουτρουμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.